πολύ γρηγορότερα από όσο φαινόταν αρχικά θα προχωρήσει η αποκατάσταση της αδικίας που έγινε με τους συνολικά 14.000 επιλαχών της κτηνοτρόφους της εξωτικής αποζημίωσης του 2012. Η υπογραφή της κοινή υπουργική απόφασης την περασμένη Παρασκευή το απόγευμα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάτη Αφτάρη και τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα δρομολογεί ταχύτερα τις διαδικασίες για να εκταμιευθούν τα 28,4 εκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται για την πρόσθετη πληρωμή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι δικαιούχοι θα ειδοποιηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το χρονικό διάστημα εξόφλησής τους. Αναμφισβήτητα προσμέτρησε το γεγονός ότι οι κτηνοτρόφοι έχουν εκδηλώσει τις προθέσεις τους να μην κάτσουν πλέον με σταυρωμένα τα χέρια να αντιδράσουν και να διεκδικήσουν την αποκατάσταση αυτής της αδικίας υπό την πίεση των κινητοποιήσεων. Λοιπόν φαίνεται πως οι κτηνοτρόφοι θα μπορέσουν να πληρωθούν μια ώρα νωρίτερα αλλά αυτό απομένει να αποδειχθεί και στην πράξη. Η αγροτική πολιτική μέσω της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής νέα ΚΑΠ 2014-2020 θα είναι το πολύ επίκαιρο θέμα της ομιλίας του πρώην ειδικού γραμματέα κοινοτικών πόρων και υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάση Θεοχαρόπουλο που θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 το μεσημέρι του Σαββάτου 23 Νοεμβρίου στο Ενωριακό Πνευματικό Κέντρο του Λόφου. Μια εκδήλωση που συνδιοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λόφου Ζιάζιακος και την ομάδα καπνού Λόφου Μιλιάς που συνεργάζονται αγαστά για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα της τοπικής κοινωνίας. Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου στον ίδιο χώρο στις 6 και 20 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί επίση ομιλία με θέματα που αφορούν και ενδιαφέρουν τον αγροτικό κόσμο και ειδικότερα τον ΟΓΑ και τον ΕΛΓΑ. Μια πραγματικά πολύ καλή ευκαιρία για υπεύθυνη και συγκεκριμένη αγροτική ενημέρωση που έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη οι αγρότες της περιοχής αυτής. Στα 16 λεπτά το κιλό είναι η ελάχιστη τιμή παραγωγού για το καλαμπόκι στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας που αυτό το διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη του αλώνισμα. Σύμφωνα με πληροφορίε, οι κτηνοτρόφοι που αγοράζουν το προϊόν για ζωοτροφέ δεν αποφελούνται από τι χαμηλέ τιμέ τη αγορά, αφού η ελάχιστη τιμή αγορά του είναι στα 18 λεπτά το κιλό. Όσον αφορά τι αποδόσει του καλαμποκιού, φέτο είναι ικανοποιητικέ και η συγκομιδή αναμένεται να ολοκληρωθεί την περίοδο των εορτών. Τέλο, σε διεθνέ επίπεδο, σύμφωνα με το Διεθνέ Συμβούλιο των Δημητριακών, όσον αφορά την παγκόσμια παραγωγή του καλαμποκιού αναμένεται να φτάσει στους 948 εκατομμύρια τόνους, δημιουργώντας πλεόνασμα 26 εκατομμυρίων τόνων μετά από δύο ελληματικές και μια ισορροπημένη χρονιά. Τα παγκόσμια αποθέματα αναμένεται να ενισχυθούν φτάνοντας στους 152 εκατομμύρια τόνους. Μεταξύ 150 φυτών από όλο τον κόσμο, Κίνα, Ταϊλάνδη, Ινδονησία κλπ. Το 2010 δοκιμάστηκε το τσάι Ολύμπου επί 25 μέρες σε και περιόρισε τη βλάβη του εγκεφάλου σε ποσοστό περίπου 80%. Ένας άνθρωπος πίνοντας καθημερινά τσάι για 6 μήνες, η ασθένεια υπαναχωρεί στο επίπεδο που ήταν 9 μήνες νωρίτερα και μετά από αυτό σταθεροποιείται σημαντικά. Είχα ασθενή που είχε πρόβλημα μνήμης και προσανατολισμού και είχε φτάσει σε σημείο που δεν μπορούσε ούτε στην τουαλέτα να πάει μόνος του. Του χορήγησα τσάι για δύο μήνε και τώρα έχει βελτιωθεί σε τέτοιο βαθμό που ετοιμάζεται να πάει διακοπέ με έναν φίλο του στις Άλπεις, δήλωσε ειδικό. Τα επόμενα δύο χρόνια, η επιστημονική ομάδα του Μαδεμβούργου φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα φάρμακο από το ελληνικό τσάι, το γνωστό σε όλου μα: συντερίτη Σκάρντικα που ενδημεί στη Μακεδονία σε μορφή χαπιού. Ήδη καλλιεργεί μεγάλε εκτάσει στη Βουλγαρία για αυτό το σκοπό. Ένας πολύ καλός πιθανός συνδυασμός για Αλτσχάιμερ είναι μείγμα από ίσες ποσότητες τσάι του Ολύμπου φιλαράκια από βασιλικό, τζίνγκο, μπιλ, λόμπα και ωμέγα 3 λιπαρά οξέα καθημερινά. Και ακόμη δεν είδαμε τίποτα για το υπέροχο τσάι Ολύμπου που καλλιεργείται στην περιοχή μας.